Ναι, ευχαριστώ πολύ. Απλώς ήθελα να πω πρώτα, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή. Πολύ τιμητική για μας. Και την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ, σε αυτό το σεμινάριο, ήταν το 2008, από ό,τι είδα από τα αρχεία μου. Λοιπόν, ήταν το 2011. Μπορεί να ήταν το 2011, αλλά το 2008 είδα εγώ που έγραφα εκεί, στα δικά μου αρχεία, δεν ξέρω. Ίσως να ήταν το 2011. Εν πάση περιπτώσει, είναι αρκετά χρόνια. Βλέπω λοιπόν, ευχαριστούμε για την πρόσκληση και ζητώ συγγνώμη που αναγκάστηκα να αναβάλουμε το σεμινάριο πριν από μερικές εβδομάδες, γιατί δεν είναι καλά. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι εδώ έχετε μια καλή, έτσι, σχεδόν απαρτία, δεν ξέρω πώς είστε, αλλά έχετε απαρτία και μου κάνει εντύπωση αυτό. Ο Γιώργος έλεγε για άτομα που με τους δικούς τους πόρους προσπαθούν να φτιάξουν, να κάνουν δράσεις. Εδώ βλέπω ότι με τους δικούς σας πόρους, εδώ και χρόνια, διατηρείται αυτό το σεμινάριο και εξακολουθώ να νιώθω θαυμασμό γιατί το πετυχαίνετε. Δεν είναι εύκολο και ιδιαίτερα στην ελληνική πραγματικότητα ένα τέτοιο. Μια τέτοια μορφή δραστηριότητας στο Πανεπιστήμιο. Επίσης θα πω ότι η Αντιγόνη κυρίως την παρουσιάστηκε σε σεμινάριο σήμερα. Επομένως θα έπρεπε να λέει Αντιγόνη Στρατιώτη πρώτα και μετά θα έκανα. Μερικά σχόλια θα κάνω μόνο στο τέλος και στο βαθμό που θα έχουμε το χρόνο. Περισσότερο για συζήτηση. Μήπως θα ήθελες να κάνουμε μια γύρα, να πάρεις μια ιδέα με τι ασχολείται. Πολύ θα το θέλουμε αυτό. Να πάμε γρήγορα, Γιώργο. Λέγομαι Γιώργο Κάστινες, είμαι μαθηματικός στο Τερμάτιο της Εκπαίδευσης και είχαμε διαδικασμένο με το Μάιο στην Ο Στάφης δυστυχώς σήμερα δεν είναι εδώ γιατί έχει ένα πρόβλημα με το μάτι του πολύ σοβαρό και είναι στην Αθήνα. Οπότε θα ήθελε πολύ να είναι. Λέγομαι Μπούσια Χριστίδα και κάνω τη μεταπτυχιακή μου εργασία με τον κύριο Κυπριανό για την κρίση της εκπαιδευτικούς. Λέγομαι Ανδρέα Ζέρβας, είμαι φυσικός στις πρώτες σπουδές, δουλεύω στο δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής, εκπαιδευτώ από την από το ΕΚΕΠΗΣ. Και εκπαιδευτής στην Ελλάδα. Γεια σας. Λέγομαι Χριστοδούλου Μιχάλης. Δουλεύω στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είμαι κοινωνιολόγος και έχω κάνει διδακτορικό με τον κύριο Κυπριανό στο κομμάτι της κοινωνιολογίας εκπαίδευσης. Το θέμα ήταν η κατασκευή της ταυτότητας των εφήβων και η μετάβασή τους στις μεταλλικιακές τροχές. Γεια σας και από μένα. Είμαι η Έλενα Παπαχριστοπούλου. Είμαι καθηγήτρια της δευτεροβάθμιας, ειδικότητα έχω στα γαλλικά. Κάνω μεταπτυχιακό με τον κύριο Κυπριανό και μελετάω τη σχολική διαρροή. Εγώ είμαι ο Γιώργος Σταμέλος, εκπαιδευτική πολιτική στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Ακόμα. Είπα και εγώ κάποτε να φύγω και ξαναγύρισα κάθε μια. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης Πολίτης Τεργίου, είμαι καθηγητής στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, είμαι ανθρωπογεωγράφος. Εγώ είμαι ο Παντελής ο Κυπριανός, το ΦΕΚ μου λέει ότι κάνω ιστορία σε εκπαίδευση. Και εμένα το δικό μου, είμαι ο Γιάννης Καρδονίδης και το ΦΕΚ μου λέει ότι κάνω κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Καλημέρα, είμαι η Δήμα Ηλεπές, είμαι κοινωνική λειτουργός. Κάνω διδακτορικό με τον κύριο Σταμέριο στις εκπαιδευτικές πολιτικές για την ισότητα των φίλων στο δεύτερο βάθμιο. Καλημέρα, είμαι ο Άγγελος Παπαζακάλης. Έχω ολοκληρώσει τον ελεκτρονικό μου πλέον από το 2009. Εκπαιδευτική πολιτική. Το θέμα ήταν η διασφάλιση ποιότητα, το πολιτικό πρόγραμμα για τη διασφάλιση ποιότητα στο πανεπιστήμιο. Και έτσι το διασφαλίσαμε. Όπω σα είπα, κάνω τον ελεκτρονικό μου με τον κύριο Σταμέλιο, πάνω στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατη τη εκπαίδευση και τη δημιουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών. Καλημέρα, εμένα μου λένε Κατερίνα Γιονούλη, τελειώσαμε πτυχιακό στη ΡΟΕΝ και το θέμα ήταν οι εκπαιδευτικές πρακτικές πάνω στο σχολικό εκπαιδευτικό. Πώς τα αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά. Γεια σας, λέγομαι Μάγδα Μιχαλοπούλου, κάνω την διατριβή μου με τον κύριο Μπάλια και είναι σχετικά με τις τάσεις και τις πρακτικές των διαγωγών για τα δικαιώματα της συμμετοχής του παιδιού.
ετοιμάζομαι με την ΕΜΕΝ, έχω ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό μου πάνω σε επιστήμη εκπαίδευση και πρόκειται να ξεκινήσω ένα μεταπτυχιακό στο πλαίσιο τη ΕΜΕΝ τη εκπαίδευση και τη φοιτητική μάθηση. Καλησπέρα, είμαι ο Βασιλόπουλο, Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική και τώρα στη Δημοτικό Σχολείο τη Μαθήτη. Αναστασία Μελάκου, φιλόλογο στη Δευτεροβάθμια και διδακτορικό και νοτοκύριο στα μέρο στην εκκλησιαστική εκπαίδευση. Τώρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιδί. Φιλολογικά μου ενδιαφέρον. Είμαι ο Παρκούν Δεπέρα, είμαι δικαιολογό. Και πρόσφατα ξεκίνησα το δευτεροβάθμιο μου επιτελείο των νοτοκύριων στα μέρο. Το θέμα είναι η εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμια σε συνάντηση με τι νέε τεχνολογίε. Εξειδικεύεται επίση τη μαύρη μαγεία. Έχουμε πολλές εμπειρίες εδώ και πολλά διαφορετικά αντικείμενα και πολύ ενδιαφέροντα όλα. Οπότε, η Αρτιγόνη θέλει να πει και ποια είναι. Να πω ποια είναι. Λοιπόν, είμαι η Σαρακινιώτη. Είμαι δεύτερος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είπαμε σε ένα τζόνι διδακτορικό με εξειδίκευση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και στις αλλαγές των προσωπικών σε σχέση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Και εμένα λοιπόν το ΦΕΤ λέει η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Οπότε... Είστε συνάδελφοι. Οπότε να ξεκινήσουμε. Να σας ευχαριστήσω και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Αν δεν κάνω λάθος, η αφορμή για αυτή την πρόσκληση ήταν ένα άρθρο μας με την Άννα σε έναν ειδικό τόμο, σε ένα special edition τέλος πάντων, στο Education Inquiry, ένα σουηδικό περιοδικό από το ΜΕΑ, το Πανεπιστήμιο. Έχω φέρει και ένα αντίτυπο, αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά. Οπότε το ερώτημα ήταν να συζητήσουμε το ζήτημα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και να το τοποθετήσουμε μέσα στις πολιτικές, στον ευρωπαϊκό χώρο των πολιτικών. Η προσέγγιση μας, έτσι όπως θα προσπαθήσουμε να την αναπτύξουμε, είναι να το παρουσιάσουμε ως ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο ρύθμισης προτύπων γνώσης και ταυτοτήτων για τους φοιτητές και τους νέους επαγγελματίες, γιατί ο επαγγελματισμός, οι σπουδές και ο επαγγελματισμός είναι δύο πράγματα που είναι πάρα πολύ στενά συνδεδεμένα και στη βιβλιογραφία και όπως θα δείξουμε και σε όλο τον τρόπο που αναπτύσσεται το πεδίο σε ένα επαγγελματικό, πάλι επιστημονικό πεδίο. Δεν ήταν πολύ εύκολο να οργανώσουμε αυτή την παρουσίαση, γιατί είναι λίγο χαόδες αυτός ο χώρος. Οπότε κατέληξα ότι ίσως μία ανασκόπηση των άνθρωπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ειδικό τόπο και μετά μία συζήτηση σε σχέση με την δική μας την προβληματική, δηλαδή το να δούμε την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μέσα στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου, θα έκανε ένα μάλλον καλό, ελπίζουμε να κάνει μία καλή παρουσίαση ώστε να προβληματοποιήσουμε επαρκώς το ζήτημα. Το συγκεκριμένο, τις λίγες πληροφορίες γι' αυτό, ο editor ήταν ο Σγκάγκα, που τον ξέρετε όσοι ασχολείστε με αυτά τα ζητήματα, γιατί έχει δουλέψει τα τελευταία χρόνια πάνω στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και τις έχει συνδέσει με τον ευρωπαϊκό χώρο μέσα της εκπαίδευσης μέσα και από αυτό το δίκτυο. Οπότε και το θέμα του ήταν ακριβώς να επανεξετάσουμε rethinking την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη, αλλά και πέρα από αυτήν. Άρα λοιπόν τα ατζέντα άρθρα ήταν 6 και ουσιαστικά μας δίνουν, είναι 6 cases, ας πούμε, 6 περιπτώσεις για Αγγλία, Ελλάδα, Γαλλία, Σκωτία και Σουηδία, τα οποία ουσιαστικά ασχολούνται με τις πρακτικές εμπειρίες και με τα προβλήματα στα διάφορα λοιπόν ευρωπαϊκά συστήματα. Άρα λοιπόν, 3 από αυτά θέτουν έτσι ευρύτερες τάσεις στην ανάπτυξη της αρχής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών τις τελευταίες δεκαετίες, τα άρθρα από την Γαλλία, τη Σουηδία και το δικό μας. Ενώ τα 3 άλλα βάζουν επιμέρους ζητήματα που αφορούν τον συγκεκριμένο χώρο. Άρα, ας πούμε, θεωρούμε αυτή την παρουσίαση, αυτό το κομμάτι, σαν μια σύντομη επισκόπηση.
της βιβλιογραφικής παραγωγής από το πεδίο, που μας δίνει σύγχρονα, σύγχρονα στοιχεία, πολύ σύγχρονα στοιχεία, γιατί είναι το 2015, για τις εξελίξεις στον χώρο. Έχουμε, καθώς μελετάει κανείς και αυτή τη βιβλιογραφία, αλλά και ευρύτερα, βλέπει ότι οι κοινοί άξονες για τη μελέτη της ανάπτυξης, για τη μελέτη του θέματος, αλλά και τον τρόπο που μετασχηματίζεται το ίδιο το πεδίο της αρχής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι αρκετά παραδοσιακά στον τρόπο που αρθρώνονται και που επανέρχονται και εξετάζονται. Ας πούμε, παρόλο που είναι αρκετά παλιά πια, δηλαδή από το 82, περίπου τη δεκαετία του 80 που έχει γίνει η ανατατοποίηση, μέσα στις μελέτες φαίνεται, αυτό βγαίνει συνέχεια, η ανατατοποίηση του πεδίου της ανώτατης εκπαίδευσης και όλες αυτές τις εντάσεις και τις πιέσεις που είχε καθώς μπήκε στο Πανεπιστήμιο, προκύπτει σαν ένα θέμα που συζητάνε λοιπόν οι ερευνητές. Επίσης, όλα τα άρθρα θέτουν τη διχοτόμηση μεταξύ ακαδημαϊκού και επαγγελματικού. Παραδοσιακή διάκριση, που όμως διατρέχει τα ερωτήματα μέχρι και σήμερα. Ένα άλλο είναι η μορφή της εταιρικής σχέσης πανεπιστημίου και σχολείου ως συνθήκη συγκρότησης των προγραμμάτων σπουδών, ακριβώς γιατί η πρακτική άσκηση είναι κομβικό πράγμα μέσα στα προγράμματα εκπαιδευτικών. Η έρευνα ως μέσο για την επαγγελματική πρακτική και τη διαμόρφωση του ίδιου του πεδίου. Μετά στα άρθρα, βγαίνει ιστορικότητα, δηλαδή η τάση είναι να δίνουμε σταθμούς, δηλαδή ότι τότε έγινε αυτό, τότε έγινε αυτό, που είναι πάρα πολύ τυπικό νομίζω σε αυτή τη βιβλιογραφία. Ακριβώς για να παρουσιάζουν και τις αλλαγές και τη λειτουργία του κλάδου. Και το τελευταίο στοιχείο που εντοπίζει κανείς είναι ότι αποτελεί ένα πεδίο εκδήλωσης έντονων ιδεολογικών συγκρούσεων. Δηλαδή αριστερά-δεξιά, όταν ανέβηκε η κυβέρνηση αυτή, έγινε αυτό, αυτή είναι η τοποθέτηση. Και πάμε τώρα να το δούμε λίγο στα επιμέρους. Το πρώτο άρθρο έρχεται από τη Σουηδία και ασχολείται με το σύγχρονο πλαίσιο αλλαγής εκπαιδευτικής πολιτικής και τη σχέση με τις αλλαγές στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών εκεί. Και ουσιαστικά η Σουηδία αποτελεί μια περίπτωση, ένα παράδειγμα της στροφής, ας πούμε, από ένα σοσιαλδημοκρατικό κράτος πρόνοιας που με τα τελευταία χρόνια, καθώς μετασχηματίζεται, παίρνει έντονα νεοφιλελεύθερα χαρακτηριστικά, έτσι που περιγράφονται. Προσφέρει, βασικά στηρίζεται σε μια ανάλυση πολιτικών κειμένων, είτε μεταρρύθμιση του ίδιου του πεδίου της αρχής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, είτε κειμένων που έχουν σχέση με την αξιολόγηση των νέων εκπαιδευτικών προκειμένου να μπουν στην εργασία. Άρα, χρησιμοποιεί δύο πακέτα διαφορετικού επίπεδου εγγράφων, επίσημων εγγράφων, ακριβώς για να δείξει τον τρόπο που συναρθρώνεται και αλλάζει το πεδίο από το 1965 μέχρι και το 2009. Τονίζεται ένα στοιχείο που προκύπτει είναι η ανάγκη να ενοποιηθεί το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Αυτό είναι πάλι ένα διακύβευμα που, δηλαδή να ενοποιηθεί όλο δευτεροβάθμια, πρωτοβάθμια, να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις κτλ. Νομίζω στην ελληνική περίπτωση υπάρχει μια τέτοια συζήτηση κατά πόσο μπορεί να γίνει και με ποιους όρους και τι έχει το ένα, τι έχει το άλλο. Άρα στη Σουηδία αυτό το να ενοποιηθεί, να μην ενοποιηθεί και πώς θα είναι τα προγράμματα είναι κάτι που διατρέχει τις μεταρρυθμίσεις και ουσιαστικά αποτελεί το μοχλό, έχει αποτελέσει το μοχλό για τις αλλαγές. Και βλέπουμε 2-3 ας πούμε, επεισόδια μετασχηματισμού που τα προγράμματα ενώθηκαν και ξαναδιασπάστηκαν. Τέλος πάντων, και προσπαθούν να δείξουν όλη αυτή την πολυπλοκότητα αυτής της φιλοδοξίας, αυτής της, μάλλον του σχεδίου και πόσο φιλόδοξο είναι, και κάνουν και τις αντίστοιχες ιδεολογικές αναφορές. Τώρα, πολύ γρήγορα, γιατί μάλλον πρέπει να προσέξω λίγο με τον χρόνο, ας πούμε, ένας σταθμός είναι το 1965, όπου είχε συσταθεί μια ειδική επιτροπή. Απλά θα δώσω λίγο μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό και ενδεχομένως θα περάσω λίγο πιο γρήγορα, ακριβώς γιατί είναι μια περίπτωση αρκετά διαφορετική από τη δική μας,
που όμως βγάζει πολλά χαρακτηριστικά που θα βλέπαμε και έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε και για μας και για να φτάσουμε να συζητήσουμε και στο τέλος. Λοιπόν, σε εκείνη την περίπτωση αναγνωριζόντουσαν οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε το Δημοκρατικό Σχολείο και τις οποίες τις συνδύαζαν με το ότι έλειπε θεωρητική γνώση από τους εκπαιδευτικούς και ότι δεν υπήρχε ένα κοινό παιδαγωγικό περιεχόμενο που να μπορεί να οργανώσει την επαγγελματική τους δράση και να τους καταστήσει ικανούς να εκτιμήσουν τα πράγματα και αντίστοιχα να στηρίξουν ένα προοδευτικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό σχολείο που ήταν το αίτημα σε εκείνη τη φάση. Οπότε αυτό ουσιαστικά τροφοδότησε και όλες τις μεταρρυθμίσεις για τα προγράμματα της Αρχής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών. Μετά, εντάξει, το 82 ο κλάδος μπήκε στα πανεπιστήμια. Το 97, τώρα έχω πάρει επιλεκτικά τα πιο σημαντικά, νομίζω, για να δείξουμε αυτή τη στροφή. Το 97, λοιπόν, υπήρξε μια δεύτερη επιτροπή για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και το 99 εξέδωσε κάποιες συστάσεις που ουσιαστικά ήταν τον απόϊχο μια σειρά νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, λίγο παλιότερα το 93 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, ουσιαστικά προσπαθούν να δείξουν πως το πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης ουσιαστικά αντικατοπτρίζεται στις μεταρρυθμίσεις της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Το 93 λοιπόν, ουσιαστικά έγινε η μεγάλη στροφή και πήγαμε σε μια γνωστική βάση η οποία επικεντρώθηκε σε ζητήματα διδακτικής, έμφαση στις τεχνικές επικοινωνίας ενός αντικειμένου και βασική γνώση του αντικειμένου. Αυτά ήταν τα θέματα που κυρίως αξιολογούνταν για τους εκπαιδευτικούς, άρα αντίστοιχα και τα προγράμματα διαγραμμίστηκαν σταδιακά σε αυτό. Και άρα το 99 οι συστάσεις αντίστοιχης επιτροπής μιλούσαν για ενίσχυση μέρους της κατάρτισης που λάβανε χώρα στο σχολείο, εισαγωγή νέων μαθημάτων τα οποία να συνδυάζουν διδακτικές και διεπιστημονικές θεματικές σπουδές, δηλαδή να βασίζονται πάνω να δημιουργούν θέματα, να φεύγουν από τις παραδοσιακές επιστημονικές περιοχές, θα το δούμε και λίγο πιο κάτω, και να φτιάχνουν θέματα πάνω στα οποία βάζεσαν το πρόγραμμα σπουδών. Και ουσιαστικά σε αυτό το σημείο έγινε και η ενσωμάτωση των επιμέρους επιπέδων εκπαίδευσης, και, δηλαδή αισθητική και οικονομία, αθλητισμός, όλες αυτές οι ειδικότητες ουσιαστικά είχαν μπει κάτω από ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών. Τα οποία ξαναδιαφοροποιήθηκαν ξανά αργότερα το 2007. Τώρα, σήμερα, τα προγράμματα αναπτύσσονται γύρω από στόχους οι οποίοι αφορούν στόχοι άρα του κέντρου, γνώσεις, κατανοήσεις, δεξιότητες, ικανότητες, αξίες και στάσεις, ενώ δεν υπάρχει πια αναφορά σε εξειδικευμένα περιεχόμενα σχετικά, ας πούμε, με κοινωνιολογικά, πολιτικά, φιλοσοφικά, οικονομικά, ιδεολογικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας, είτε ως ένα επάγγελμα, είτε την εκπαίδευση ως επαγγελματικό πεδίο, είτε ακόμα να πάμε στη μάθηση ως μια ιστορικά διαμορφωμένη πρακτική. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε για μια αποπλαισίωση των προγραμμάτων. Τώρα, κάποιες γενικές επιστημάνσεις που κάνουν και που έτσι είναι καλό να τις κρατήσουμε, γιατί θα τις συναντήσουμε και πιο κάτω. Ότι οι ανάγκες του επαγγέλματος πια ορίζονται σήμερα περισσότερο με αναφορά στο οργανωτικό επίπεδο, σύμφωνα με μια ατζέντα νέας δημόσιας διοίκησης, παρά με συλλογική επαγγελματική ταυτότητα, επαγγελματικά καθήκοντα και τις αντίστοιχες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που μπορεί να στηρίζουν την υλοποίηση αυτή την πραγμάτωση, μάλλον αυτή της επαγγελματικής ταυτότητας. Είναι σημαντική επαγγελματική λογοδοσία και γίνεται δεκτή ως πρωταρχικό πρότυπο επαγγελματισμού. Και ουσιαστικά αυτοί ασκούν, χρησιμοποιούν θεωρητικά, να σας πω, κάποιες θεωρητικές αναφορές από τον Περστάιν και εκεί στηρίζουν κάπως την κριτική τους, λέγοντας ότι αυτά τα πρότυπα δεν είναι ιδανικές συνθήκες για να αναπτυχθεί ακριβώς ένας επαγγελματισμός που να δημιουργεί συνθήκες αυτονομίας για το ίδιο το επάγγελμα.
Και τέλος βάζουμε κάποια ζητήματα ότι η διδασκαλία και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού περισσότερο έχει μία ιδέα παροχής υπηρεσιών απέναντι σε πελάτες, παρά να είναι μία δημοκρατική ευθύνη απέναντι στους μαθητές, και ουσιαστικά η διδασκαλία παίρνει ένα διαχειριστικό χαρακτήρα που υπόκειται σε συνεχή έλεγχο των αποτελεσμάτων. Και ουσιαστικά αυτό που περιγράφουν, και νομίζω κλείνω με αυτούς, είναι ότι η μετακίνηση σε αυτή το γενικισμό, ας πούμε, αυτό το νέο επαγγελματισμό, καταγράφεται εκτός από το κομμάτι της αναπλησίωσης της γνώσης στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις χρηματοδοτήσεις την αντίστοιχη έρευνα. Οπότε ουσιαστικά αυτοί μιλούν για τρεις αλλαγές, για τρεις, ας πούμε, να το πω αλλαγές τώρα, δεν έχω άλλη ελληνική λέξη. Λοιπόν, από στην εκπαιδευτική θεωρία, από την εκπαιδευτική θεωρία, μετατοπίσεις. Ή μετατοπίσεις, ναι. Εμείς εδώ τι μετά. Λοιπόν, θα λέμε μετατοπίσεις. Η εκπαιδευτική θεωρία από την πολιτική, την ιστορία, την κοινωνιολογία, την ψυχολογία, ουσιαστικά έχει γίνει μία μετατόπιση, λοιπόν, στην έρευνα, στην χρηματοδότηση της έρευνας που αφορά τη διδακτική και κυρίως τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες. Ενδεχομένως, αν το συνδέσουμε και με την PISA και όλο αυτό το κομμάτι, μπορούμε να καταλάβουμε. Και όσο αφορά την εκπαιδευτική, το δεύτερο κομμάτι που χρηματοδοτεί, είναι η εκπαιδευτική ψυχολογία και κυρίως ο τομέας της νευρογνωστικών, ας πούμε, προσεγγίσεων. Τώρα, να προχωρήσω στο δεύτερο. Το δεύτερο άρθρο έρχεται από την Γαλλία. Ουσιαστικά έχει μια περισσότερο. Δεν θα δώσω μεγάλη έμφαση. Απλά και εδώ μας δείχνει μια ανασκόπηση κυριότερων μεταρρυθμίσεων. Απλά είναι μια τυπική μελέτη, νομίζω, παρουσίαση της μεταρρύθμισης ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Ουσιαστικά παρουσιάζονται οι κύριες αλλαγές. Βλέπουμε τα διάφορα. Περιγράφει, ας πούμε, πώς οι αλλαγές στον τρόπο που της δόμησης των προγραμμάτων επηρεάζει την ποιότητα των ανθρώπων που τελικά επιλέγουν να γίνουν εκπαιδευτικοί. Αυτό είναι το κύριο επιχείρημα. Με κυριότερο, ας πούμε, το 2005, όταν σταμάτησε να πληρώνεται ο πρώτος χρόνος, γιατί κάνουν δύο χρόνια αυτή, αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών ανθρώπων πάρει το πτυχίο. Ο πρώτος χρόνος, στον πρώτο χρόνο δίνουν εξετάσεις και ο δεύτερος χρόνος πια είναι σαν υποδοκιμή, ας πούμε, εκπαιδευτική και υποζημιώνονταν. Όταν έγινε η μεταρρύθμιση του 2005 και σταμάτησαν, έγινε μεταπτυχιακό δηλαδή, και άρα σταμάτησαν να αποζημιώνεται, αυτόματα μειώθηκε ο πληθυσμός και, ας πούμε, η ποιότητα των υποψηφίων εκπαιδευτικών, το οποίο προσπάθησαν να το αλλάξουν, δημιουργώντας τις ανώτερες σχολές επαγγελματιών της εκπαίδευσης το 2013 ως εσωτερικές σχολές στο Πανεπιστήμιο. Και ουσιαστικά όλη του η συζήτηση είναι ακριβώς μια αποτίμηση, ας πούμε, των καλών και των κακών σημείων, προκειμένου να γίνει μια καλύτερη διευθέτηση του πεδίου στο μέλλον. Από αυτό το άρθρο βλέπουμε πάρα πολλές ομοιότητες και στο λόγο και στα επιχείρηματα και στην προσέγγιση με το ελληνικό σύστημα, παρά τις διαφορές που υπάρχουν βέβαια στα προσόντα, ας πούμε, που αποδίδονται, γιατί εδώ αυτοί έχουν μάστερ, ας πούμε, για να γίνουν εκπαιδευτικοί. Τώρα, το επόμενο άρθρο ασχολείται με ένα. Είναι πάλι από τη Σουηδία και μας βάζει μέσα στο κάδρο και την προσχολική εκπαίδευση. Καθώς μελετάει κανείς την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, η προσχολική εκπαίδευση νομίζω είναι ένα κομμάτι με κάποια ειδικά χαρακτηριστικά. Που σε αυτό το άρθρο προσπαθούν να τα αναδείξουν. Και ουσιαστικά προσπαθούν να αναστοχαστούν κατά πόσο η προσχολική εκπαίδευση μπορεί να ενταχθεί και με ποιους όρους εντάσσεται στην ανώτατη εκπαίδευση. Και τι σημαίνει αυτό για τον ίδιο τον κλάδο. Και ουσιαστικά επικεντρώνουν τη μελέτη τους στην πτυχιακή εργασία που καλούνται να κάνουν οι σπουδαστές.
για να συζητήσουν ουσιαστικά τις εντάσεις που είναι πολύ, πολύ πιο έντονες από ό,τι φαίνεται σε σχέση με τις υπόλοιπες βαθμίδες μεταξύ ακαδημαϊκής και τεχνικο-επαγγελματικού χαρακτήρα της προσχολικής εκπαίδευσης. Και ουσιαστικά συζητάνε την ποιότητα στην ακαδημαϊκή γραφή, ας πούμε, και το τι σημαίνει αυτό για το πανεπιστήμιο. Και τι σημαίνει αυτό για ένα πρόγραμμα το οποίο αυτοί θεωρούν ότι είναι εξορισμού επαγγελματικό. Εδώ βλέπω μια επιχειρηματολογία που εμένα λίγο με προβλημάτισε με την έννοια ότι είναι λίγο ανάποδη από τη δική μας. Δηλαδή, αυτοί διεκδικούν στην επιχειρηματολογία τους να είναι ένα τεχνικό και επαγγελματικό κλάδος με άμεση επαφή με το πεδίο του σχολείου και τις συγκεκριμένες ανάγκες του. Και μάλιστα υποστηρίζουν ότι στα πλαίσια των πολιτικών για την ανώτατη εκπαίδευση και για τη διασφάλιση της ποιότητας στο πανεπιστήμιο και με ό,τι σημαίνει αυτό για το πανεπιστήμιο, τα τμήματα αυτά και για την πιστοποίηση των συγκεκριμένων τμήματων, τα τμήματα αυτά πιέζονται προκειμένου να έχουν μία περισσότερο ακαδημαϊκή, περισσότερα ακαδημαϊκά κριτήρια στο ακαδημαϊκό γράψιμο που απαιτούν από τους φοιτητές τους, με αποτέλεσμα εν τέλει να μην επιτελούν το σκοπό τους. Αυτό μου φάνηκε περίεργο, όχι περίεργο, μου φάνηκε αρκετά προκλητικό σαν επιχείρημα. Και με δεδομένο ότι χρησιμοποιούν και περιστάσεις, νομίζω, λίγο επιλεκτικά, αν το επιτρέπετε να... Εντάξει. Πώς. Και ουσιαστικά καταλήγουν ότι τελικά διατυπώνουν τη θέση μας, ότι πρέπει να αναπτυχθούν νέοι δημιουργικοί τρόποι, οι οποίοι δεν θα δίνουν συνολική υπεροχή στον ακαδημαϊκό προσανατολισμό των προγραμμάτων, δηλαδή κριτικάρουν ουσιαστικά τον ακαδημαϊκό προσανατολισμό των προγραμμάτων, αλλά θα αναγνωρίζουν επαγγελματικές αξίες και γνώσεις, καθώς αυτές συνδέονται με την κοινωνική αλληλεγγύη, την ηθική, σε επαγγέλματα παροχής δημόσιων υπηρεσιών. Και εδώ σταματώ. Δεν θα συνεχίσω σε αυτό. Απλά είναι να το έχουμε σαν πληροφορία για να συζητήσουμε και παρακάτω. Τώρα, ένα άλλο θέμα που στη βιβλιογραφία φαίνεται να απασχολεί και που αναδεικνύεται και σε αυτό το τόνο είναι